Το ίδιο το αγροτικό κίνημα ως πρωτοπόρος αγωνιστής είναι τεράστιο. Σε όλες τις φάσεις του αγροτικού κινήματος τα τελευταία 30 χρόνια φέρει και παραπάνω. Από τις κινητοποιήσεις ιδιαίτερα του 97, πρέπει να πρέπει να τονίσω ότι το 2009 δεν υπήρχε τον κλόπο της νίκης με τα παιδιά από την Καρδίθρα, την Αποφασιστική Συμβουλή του Βαγγέλη και όλων όσων υπήρχαν εκεί, σήμερα δεν θα ήταν το ίδιο το αγροτικό κίνημα σε αυτό που βρίσκεται, γιατί τότε οι σκληροί αντιπαράστησαν να τελειώσουν με το κίνημα των μικρομεσαίων αγροτών που έβριζε με συνέπεια και υπεράσπιση με συνέπεια στους μικρομεσαίους αγρότες. Έγινε μια σκληρή διαπάλη και ενδεστηνόταν αυτό το κλόπο που ήταν μοναχικό εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν θα ήταν η ίδια κατάσταση στο αγροτικό κίνημα και η συμβουλή του Βαγγέλη σε αυτό είναι καθοριστική. Όπως βέβαια και στους μετέπειτα αγώνες που κάναμε. Στη συμβουλή και στην οργάνωση και στη συγκρότηση της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπήρωσης και καθοριστικότητα βεβαίως στη συμβουλή του στην συγκρότηση της Πανελλαδικής Πρωτοπής του Μπλόκου που και σήμερα αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό μάχημο κομμάτι του αγροτικού κινήματος σε όλη την Ελλάδα που παλεύει, διεκδικεί, προστατεύει, να το πω και έτσι, τον αγρότη, γιατί είναι απροστάτευτος στα νύχια των εμπόρων, στα νύχια των βιομηχανιών, στα νύχια των άλλων μεγαλοαγροτών και του κυβάλλου από όλες τις πλευρές της κυβερνήσεως.